πολύ που στάζει. Ένα φτηνό χαρτί, ίδιο με τις ιδέες που κουβαλά καθώς δικαιούνται μόνο μια μεσημέρα ζωή και αναζητούν την αξία τους στο τεχνητό βάρος της υπερβολής. Γράφει για μένα αυτά που θα ήθελα να ακούσουν οι άλλοι. Οι άνθρωποι του κοινού μέτρου που δεν αξιώθηκαν ποτέ τους μια στιγμή υπέρβασης είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Αν και όταν οριμάζει μέσα σου η έννοια της ζωής που κατά δύο γίνονται ένα. Μαζί της βάζω πάντα και την κατάθεσή μου σαν ένα είδος σιωπηλής επίκλησης της δικαιοσύνης, καθώς αυτά εδώ τα κακογραμμένα χαρτιά είναι η δική μου εκδοχή των γεγονότων. Κάθε τόσο διαβάζω και τις δύο πλευρές, συγκρίνω, συμπληρώνω, αφαιρώ και βγάζω κάθε φορά καινούριο συμπέρασμα που δεν καταργεί όμως το παλιό. Όλα ταιριάζουν και παραφωνούν, μαλώνουν και αγαπιούνται. Είναι και δεν είναι. Σε έναν κόσμο χτισμένο με αντίθετα υλικά, κάθε διαδρομή για αλλού ξεκινά και αλλού σε φέρνει. Κάπως έτσι είναι η γέννηση. Καθώς ο νόμος της θέλει αυτό που βγαίνει από μέσα σου να σε συνεχίζει και να σε φθείρει. Το ένα σώμα να χρήζεται μετάλλο πλάκοντας την ειδονή, τον πόνο και την ελπίδα. Αν όμως η ελπίδα γίνει απογοήτευση, ακυρώνει όλα τα προηγούμενα και αφήνει στην ψυχή ένα βαθύ τραύμα. Σε τέτοια κατάσταση φρέθηκα κι εγώ όταν είδα την προέκταση του κορμιού μου να καταντάξει ενίδη. Στην αρχή δεν ήθελα με τίποτα να το δεχτώ. Μα το μαραμένο μου συνέστημα εκεί οδηγούσε. Ήταν μια ανάγκη βαθύτερη από την θέληση και την ίσχυα. Σιγά σιγά άρχισα να συνηθίζω την ιδέα και αυτό ήταν ακόμα πιο οδηγείο. Γιατί ένιωσα να σκληραίνω μέσα μου και να απομακρύνομαι σταδιακά από τους ανθρώπους. Σαν ήμουν αισθία μόδυνσης. Παρόλο που μέσα μου στέρευε η οργή, ήθελα ακόμα να το βοηθήσω. Θα αλλάξει, έλεγα με τον καιρό. Θα στρώσει. Όμως εκείνο πήγαινε κάθε μέρα στο χειρότερο. Δεν άφησε πράγμα που να μην μπλέξει. Μόνο έρωτας του έλειπε, καθώς τον είχαν παγιδέψει όλα τα άλλα, και αυτό τον έκανε ακόμα πιο δύο. Γυρνούσε το βράδυ στο σπίτι, όλο και πιο εχθρικός, και έβγαζε τη μανία που του καλλιεργούσαν οι άλλοι σε μένα, που προσπαθούσε να τον γαλλιεύσω. Δεν μπορούσα να τον αντέξω άλλο. Η παρουσία του ήταν αιτία αρρώστιας και μου έφερνε ρίγη πυρετού που αντίδοτο δεν υπήρχε να τον διατρέψει. Κρίμα βαρύ θα συνεχίσεις θάνατος το να γίνεσαι ξένος με το παιδί σου. Είναι ίσως η μεγαλύτερη φυσική παράδοση. Φαίνεται σαν προδοσία της σάρκας σου αυτό το αντίθετο πλάσμα που βλάστησε μέσα της. Σαν κλονάρι ξερό σε ανθισμένο δέντρο, που για την ώρα απλά σχημίζει, αλλά ξέρεις ότι θα φέρει εμπόδια στην καρποφορία και σου πλησιάζει ο καιρός της. Τόσο πιο έντονη σου γίνεται και η ανάγκη να το κόψεις. Ποια ειρωνία έβαλε αυτή την παράξενη συνθήκη μέσα μας. Να γινόμαστε ό,τι περιφρονούμε. Στη φύση δεν υπάρχει έγκλημα.
παρά μια σύνθεση αντίθετων συναισθημάτων. Ο πόνος του θυράματος παράγει την υγωρή του θηρευτή και η απώλεια του ενός παίρνει την επιβίωση του άλλου. Η πιο συνηθισμένη πράξη της καθημερινότητας είναι ο θάνατος. Γιατί μας τρομάζει όμως τόσο από την άλλη? Γιατί καταδικάζουμε με τόση αποστροφή τη μετατόπιση αυτής της διαδικασίας του ίδιου μας? Είναι μόνο μια ανάγκη άμυνας ή άρνηση να δεχτούμε τη φθορά που μας φέρνει από το πνευματικό μας βάθρο και μας εξομοιώνει με τα κατώτερα όντα? Όταν όμως η αφαίρεση της ζωής γίνεται στο όνομα των ιδανικών κάποιου πολέμου, τι είναι αυτό που τότε τη δικαιώνει? Πάλι μια ύπαρξη που οδηγείται στο άγνωστο, δεν είναι? Πώς παίρνει κάποιος την ευθύνη αυτού του αόριστου ταξιδιώτης? Δεν υπάρχει άλλο γεγονός να είναι τόσο απλό και τόσο σύνθετο. Το λέω εγώ που το έχω κάνει. Ήταν ένα βράδυ που είχε πιωμένος και βαρύς. Το πρόσωπο του σκοτεινό αντανακλούσε μια ανεξήγητη εχθρότητα για τα πάντα. Ανάσαινε δύσκολο και κάθε τόσο έφυγε σαν να ήθελε να βγάλει κάτι πικρό από μέσα. Μου μίλησε άσχημα, χωρίς να το προκαλέσω. Και όταν αντέδρασα και του απάντησα στον ίδιο τόνο, έμεινε μια σκληρή αδρανής από την έκπληξη. Κι ύστερα ρίχτηκε πάνω μου και άρχισε να με χτυπάει μανιακά, φωνάζοντας πράγματα που δεν λέγονται από γιος εμάνα. Όταν εκτονώθηκε, πήγε κατάκοπο στο κρεβάτι, έπεσε με τα μούτρα στο μαξιλάρι και αποκοιμήθηκε στο λεπτό. Σηκώθηκα από τη γωνιά που με είχε πετάξει και άρχισα να περιφέρομαι σε όλο το σπίτι χωρίς να μπορώ να σταθώ πουθενά, καθώς ένας παράξενος πόνος που δεν μπορώ να το περιγράψω μου έκυγε όλο και πιο πολύ προσωπικά. Ενέργεια είναι το συνέστημα, ηλεκτρισμός και χημικό οξύ που αν φορτίσει παραπάνω το σώμα θα εκραγεί ή θα λιώσει. Άκουγα την ανάσα του και κοβόταν η δική μου. Δεν γινόταν πια να συνεπάρξουν αυτές οι αναπνοές. Μια από τις δύο έπρεπε να σταματήσει. Πήρα μηχανικά το τσεκούρι, άδειασε το μυαλό μου από κάθε σκέψη. Έπνιξα τα δύο πρώτα γράμματα της οργής και έμεινε η οργή γυμνή μέσα στο αίμα. Έσφιξα τα δόντια να μην μου φύγει ο θυμός και με μόνο εφόδιο το ένστικτο. Πήγα στο δωμάτιο του. Για το κρεβατιού γίνει άνθρωπος και μου φέρει αναστολές. Άρχισα να το κατεβάζω με δύναμη στο κεφάλι του. Δεν ξέρω πόσες φορές. Είδα πολλές πάντως. Δεν πρόλαβε να φωνάξει. Μόνο για λίγο ανακατεύτηκαν τα δικόμαχητά μας. Μέχρι που έμεινε μόνο το δικό διάκτημα.